Αγίγη στο Θεό. Πάνω δώρη μαρτέλειον, άμα θελεστή καταβαίνει, εξού του πατρός των φώτων. Σήμερα, με την ευκαιρία της αναμνήσεως και του μνημοσύνου του αγαπητού μας Κωστάκη, να πούμε δύο λόγια ειρηνικά για να εφρανθεί η ψυχή μας, διότι τα λόγια του Θεού είναι λόγια αγνά. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας βάζει σε μερικές σκέψεις. Παρουσιάζεται ένας πλούσιος που έχει όλα τα καλά. Και παρουσιάζεται και ένας φτωχός που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Και έτρωγε από τα ψίχουλα, τα περισσεύματα που πετάγανε οι υπηρέτες. Αυτή ήταν η δύσκολη κατάσταση και η φαινομενική κατάσταση. Και ο μένα πλούσιος εφραίμητο, ο δε πτωχός επινούσε. Αλλά ήρθε η ώρα, η κοινή για όλους μας, το αποχωρισμό από τον παρόντα κόσμο. Και έφυγε πρώτος ποιος, ο Λάζαρος. Γιατί ήταν φτωχός, λιπόσαρκος, δύσκολος. Και τι έγινε, μας λέει ο Κύριος. Οι άγγελοι τον πήραν και τον έβαλαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στο παράδεισο δηλαδή. Επέθανε και ο ανώνυμος πλούσιος. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Πέθανε και ο πλούσιος, ο... Και τι λέει η Αγία Γραφή, ούτε το όνομά του δεν έχει, αλλά ετάφε. Πάει, πήγε μέσα στη γη και ετελείωσε. Αλλά δεν ετελείωσαν όμως. Εκεί που πήγε, άρα λοιπόν, έχουμε και άλλη πατρίδα. Δεν έχει μόνο τη γη η πατρίδα, έχουμε και την ουράνια πατρίδα. Ο Μέν Λάζαρος ήταν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο δηλαδή. Ο δε πλούσιος εις τον τόπο της Βασάνου, της Κολάσσου δηλαδή. Αλλά τι λέει, έβλεπε τη χαρά που είχε ο Λάζαρος και ζήλεψε και θυμήθηκε όλη αυτή την κατάσταση την οποία περνούσε. Και τι έγινε, τώρα θυμήθηκε να προσευχηθεί εις τον πατέρα του τον Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να μου δροσίσει λίγο τα χείλη μου, διότι καίγομαι μέσα σε αυτή την κόλαση του πυρός. Και ο Αβραάμ το απαντάει, δίκιο είναι, ο μεν Λάζαρος να απολαμβάνει, διότι στη γη δεν απείλασε, και εσύ να το βοηθήσει, διότι όλα τα απέλαβες στην γη αυτή. Και συνεχίζει η παραμονή με ωραίες απαντήσεις. Δηλαδή, η όλη περικοπή μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν έχει πατρίδα τούτη εδώ τη γη. Έχει πατρίδα τον ουρανό. Αλλά και στον ουρανό δεν είναι μοναδική πατρίδα. Έχει εκεί πέρα κρίση και πηγαίνει ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Και ο μεν φτωχός είχε τη φτώχεια, την άσκηση της υπομονής, ο δε πλούσιος εφραίμετο. Τώρα άλλαξε η κατάσταση. Αν ήταν για ο πλούσιος λίγο ελεήμο και τακτοποιούσε και τον φτωχό, θα ήταν μαζί. Αλλά δεν είχε ούτε ελεημοσύνη. Τίποτα δεν είχε. Σκληρότητα είχε. Και το αποτέλεσμα είναι να οδυνάται μέσα στην κόλαση. Αδελφοί μου, ας μας διδάξει αυτό το κείμενο της Αγίας Γραφής. Όπως έφυγε ο Θεός ο Παναγιώτης, η Θεία Βασιλική, η Κυριό κλπ.
ο πατέρας μου, οι γονείς σας, οι παππούδες σας, θα φύγουμε και εμείς αύριο. Αυτό το μνημόσυνο που κάνουμε για τον Κωστάκη θα μας το κάνουν τα παιδιά μας αργότερα. Άρα είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί που πήγε ο Λάζαρος. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα είμαστε στην μόνιμη χαρούμενη πατρίδα, διότι και άλλη μόνιμη είναι, αλλά είναι δύστυχη πατρίδα. Θα μας αξιώσει ο Θεός εδώ όσο μπορούμε και όσο προλαβαίνουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έστω και τελευταία στιγμή, όπως και ο ομολογητής, ο Σταυρωμένος, δίπλα των Χριστών, που ομολόγησε «Μνήστητή μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου», να το λέμε και εμείς. Τι δηλαδή, αυτό που είπε ο Χριστός μας. Αν θέλεις να εισέλθεις στην Βασιλεία του Θεού, δώσ' τα όλα, αφού εδώ θα μείνουμε. Κάνε ελεημοσύνες και ακολούθησέ. Ας κάνουμε τα, δείξουμε μετάνοια, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο αγαπητός Κωστάκης, επειδή τα λέγαμε συχνά, είχε αυτή την επιθυμία. Τελευταία βέβαια δεν τον πρόλαβα, αλλά προηγουμένως όμως τα λέγαμε και είχε την αυγή καρδιά και πιστεύω ότι θα είναι στον τόπο της χαράς και της αγκαλιάς μας. Αλλά μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, ότι εκτός από αυτή τη δεύτερη πατρίδα υπάρχει μια τρίτη πατρίδα. Μετά τη δεύτερη παρουσία, εκεί θα εγκατασταθούν οι δρόμοι. Θα είμαστε δεξιά ή αριστερά. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Να δώσει ο Θεός να είμαστε όλοι δεξιά. Όχι πολιτικά, γιατί πολλοί το πάρουν έτσι. Δεξιά εις αρχή, δεξιά τη μυτική θέση του Χριστού. Εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι η Παναγία, δεξιά από τον Χριστό είναι η Παναγία. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι, εγώ πρώτος βέβαια, γιατί είναι και τα χρόνια αρκετά, αλλά και εσείς να ετοιμάζεστε, διότι δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Και να μας αξιώσει ο Θεός, να είμαστε σε αυτή την πατρίδα όλοι μαζί, να δοξάζουμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια δοξολογία στο Θεό. Και ευχαριστούμε τον Πατέρα Γεώργιο με την απλότητά του και την καθαρότητά του. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η παρουσία του Θεού εδώ στη γη, εδώ στην πόζια, όπως λέγαμε τον ναό αυτό παλαιότερα εμείς. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να ευχαριτώνει και να βοηθεί τους συγγενείς του Κωστάκη, τη Φωτεινή μας, και τα παιδάκια του και τα εγγόνια της. Ο Θεός μαζί μας και καλό χειμώνα. Αιωνία σου ημίμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών.